Φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, φίλες και φίλοι του προαθήματος της τρίτης εθνικής κατηγορίας, καλό σας απόγευμα εδώ από το Δημοτικό Στάδιο της Κάτω Αχαγιάς, όπου σε λίγο θα ξεκινήσει το πολύ σημαντικό παιχνίδι για το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής, 25η αγωνιστική ανάμεσα στην Αχαγή και τη Χαλκίδα. Να δώσουμε τις συνθέσεις με τις οποίες θα αγωνιστούν οι δύο ομάδες στο σημερινό παιχνίδι. Και πρώτα για την φιλοξενούμενη ομάδα της Χαλκίδας, ο προπονητής, ο κύριος Αυλονίτης, έχει παρατάξει τους νούμερο 1 Ντουμάνης, 2 Στεριανός, 3 Θωμάς, 4 Μπακομήτρος, 5 Καραμπάς, 6 Ανέστης, 7 Μπαλούκ, 8 Ντελέκος, 9 Βεζιρτζόγλου, 10 Πολίτης και 11 Βαλκάνος. Και για την Αχαϊκή, ο προπονητής ο Αλέξης Γαβριλόπουλος έχει παρατάξει στον αγωνιστικό χώρο τους νούμερο 1 Δρακόπουλος, 2 Ντάζος, 3 Στεφανόπουλος, 4 Ρίλντι, 5 Λαμπρόπουλος, 6 Κωνσταντινόπουλος, 7 Ρουμπάτος, 8 Σωτηρόπουλος, 9 Κοστούλας, 10 Αγγελόπουλος και 11 Γεωργόπουλος. Διαιτητής ο κύριος Άγγελος Αδαμόπουλος, συνδέσμου Ζακίνθου, με βοηθούς τους κυρίους Κώστα Ψάρη από τη Ζάκυνθο και τον κύριο Χρήστο Λιάπη από το σύνδεσμο της Ηλίας. Ξεκίνησε το παιχνίδι εδώ στην Κάτω Αχαγιά, πολύ κρίσιμο για την Αχαϊκή, που προέρχεται από ήττα στον Ταύρο με 1-0. Προέρχεται από ήττα λοιπόν η Αχαϊκή, θέλει οπωσδήποτε νίκη σήμερα, έχει 24 βαθμούς. Να δούμε τι θα γίνει στο σημερινό παιχνίδι. Παραλαμβάνω ιδιαίτερα κρίσιμο για τα Καναρίνια. Η Χαλκίδα που έχει κάνει εξαιρετική πορεία με Αντώνια Βλονίτη στον πάγκο, είναι στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας με 38 βαθμούς. Χαλκίδα προέρχεται από νίκη στις καθυστερήσεις το 93-94-1-0 τον Αιωλικό την προηγούμενη εβδομάδα. Η Αχαϊκή βοήθεια στον Ταύρο. Έχει κερδίσει ένα φόλ τώρα στο δεύτερο λεπτό η ομάδα της Χαλκίδας. Θα το εκτελέσει ο Γιάννης Τομάς. Θωμάς το εκτέλεσε. Κεφαλιά εδώ που γίνεται. Υπάρχει offside όμως. Ως μη γενόμενη φάση. Έλεγαν λοιπόν ότι η Χαλκίδα έχει κάνει εξαιρετική πορεία με Αντώνια Βλονίτη στον πάγκο, ο οποίος ανέλαβε την ομάδα στο πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου και από τότε έχει φοβερή πορεία. Ήταν τελευταία όταν την ανέλαβε ο Αντώνιος Βλονίτης και τώρα έχει φτάσει να είναι τέταρτη με μόνο δύο ήττες από την. Τρεις ήττες. Δύο ήττες από τον Πάο Βάρδας με 2-1 και από τον Παναργιακό με 4-0. Όλες τις άλλες νίκες και ισοπαλίες. Πραγματικά αξιόλογη πορεία, αξιοπρόσεχτη. Όπως και ο Παναργιακός βέβαια έχει πολύ καλή πορεία από τις γιορτές και μετά, τότε που δέχτηκε τα 7 γκολ στη Βάρδα. Στη συνέχεια άλλαξε διοίκηση, μαντοποίησε 12 μεταγραφές και είναι πολύ κοντά στο να παραμείνει στην κατηγορία. Αχαϊκή έχει 24, τελευταία θέση το Ζευγολατιό με 20. 21 Δόξα Μεγαλόπουλος, γίνεται μεγάλη μαχία τη σωτηρία. Απομένουν 6 αγωνιστικές με τη σημερινή για τη λήξη του βαθμίδα και θα γίνει πραγματική σφαγή στο τέλος για να δούμε ποια ομάδα θα τερματίσει την τελευταία θέση που οδηγεί στον υποβιβασμό. Μία ομάδα πέφτει. Φέτος από του χρόνου θα πέσουν περισσότερες. Στο έδαφος είναι τώρα ο Μιχάλης Στεριανός από πλευράς Χαλκίδας. Αναβάνω το παιχνίδι είναι πολύ κρίσιμο για την Αχαϊκή σήμερα. Η νίκη είναι μονόδρομος. Ακολουθούν και δύσκολα εκτός έδρας παιχνίδια. Έχει να παίξει και στην Ερμιονίδα Αχαϊκή και στη Μυτιλίνη. Και έχει εδώ τον Παναργιακό και τελευταία αγωνιστική των Ζευγολατιών. Έχει να παίξει και στην Μεγαλόπολη. Ο Ρίλντι ελέγχει για τους κιτρινόμαυρους. Προσπάθησε ο Ρουμπάτος, κερδίζουν οι παίχτες της Χαλκίδας, ο Μπαλού στη μεσαία γραμμή, Στεριανός για την ομάδα του Αντώνια Βλονίτη. Μπαλιά δεν πέρασε ο Ρίλντι και η μπάλα θα καταλήξει στο θερματοφύλακα της Αχαϊκής, στο Θανάση τον Δραγκόπουλο.
Τέταρτο λεπτό εδώ στην Κατοχαγιά, Χαϊκή Χαλκίδα, 25η αγωνιστική της ΓΑΜΑ Εθνικής. Οι γηπεδούχοι που δεν έχουν και τον Μικελάτο σύνθεσή τους, ο οποίος είναι τιμωρημένος, αλλά και τον Πετρόπουλο, ο οποίος είναι τραυματίας. Πλάγιο τώρα, λέει ο διαιτητής. Το πλάγιο εκτελέστηκε, η μπάλα απομακρύνει το προσώπο. Ένας γνώριμος μας από την θητεία του στη Θήλα Πατρών παίζει στην ομάδα της Χαλκίδας, ο Παναγιώτης Μπακομήτρος. Ο Μπαλού ελέγχει τώρα για την ομάδα της Χαλκίδας. Προσπάθησε εκεί ο Βαλκάνος που έχει περάσει και από το Λουτράκι. Βαλκάνος και πάλι, Μπαλού, Ντελέκος, Βαγγέλης ο Ντελέκος, Στεριανός. Στεριανός θα βγάλει τη σέντρα και είναι μόνο ο Δρακόπουλος. Λαμπρόπουλος. Λαμπρόπουλος η παλιά. Μπαλού. Και φάουλ εδώ που έκανε ο Ρίλντι. Το φάουλ εκτελέστηκε. Πολίτης. Μπακομήτρος, κεντρικός αμυντικός Παναγιώτης Μπακομήτρος, επαναλαμβάνομαι θητεία στη Θήλα Πατρών. Έκοψε Αγγελόπουλος. Αγγελόπουλος με Μπαλού. Αγγελόπουλος κρατάει την μπάλα, ο Λεωνίδας Αγγελόπουλος. Μπαλιά του Αγγελόπουλου. Μπακομήτρος με το κεφάλι. Η μπάλα δεν βγήκε. Ελέγχει ο Ανέστης. Φάουλ για τη Χαλκίδα. Η παλιά που γίνεται, κόβουν οι παίχτες της Αχαϊκής και ελέγχουν με τον Γεωργόπουλο και τώρα ο Γεωργόπουλος άνοιξε την μπάλα πλάγιο. Το πλάγιο εκτελέστηκε Λαμπρόπουλος. Νέο φόλ για τη Χαλκίδα. Το φάουλ εκτελέστηκε, Ανέστης. Ανέστης για τους φιλοξενούμενους. Εδώ έχουμε φόλ για την Αχαϊκή, σωστά το δίνει ο διαιτητής. Το κέρδισε ο Κοστούλας, το σφύριξε ο ρέφερι από τη Ζάγκυνθο με καταγωγή από την Ηλία, ο κύριος Άγγελος Αδαμόπουλος. Παλαμβάνω πρώτος βοηθός ο κύριος Ψάριος Κωνσταντίνος από τη Ζάγκυνθο και δεύτερος ο Λιάπης Χρήστος από το γείτονικό σύνδεσμο της Ηλίας. Λαμπρόπουλος για τους γηπεδούχους. Μπαλιά είναι δυνατή όμως για τον Στεφανόπουλο, θα καταλήξει out. Η ομάδα της Χαλκίδας και πάλι ελέγχει. Καραμπάς. Μπακομήτρος. Όρθιοι δύο προπονητές, Αλέξης Γαβριλόπουλος και Αντώνης Αυλονίτης. Μπαλούκ. Στεριανός. Μπαλού. Στεριανός. Πάλα πίσω στον Μπακομήτρο. Μπακομήτρος στον αρχηγό τον Κώστα τον Καραμπά. Καραμπάς. Ντελέκος. Μπακομήτρος. Στεριανός. Στεριανός για την ομάδα της Χαλκίδας. Ωραία παλιά του Στεριανού εκεί για τον Βεζιρτζόγλου.
για τον. Κόβουν οι παίχτες Αγκαλιάς Λαμπρόπουλο στο τάκιν του Μπαλού πλάγιο. Το πλάγιο εκτελέστηκε. Μπαλού. Κόβουν οι παίχτες της Αχαϊκής. Κεφαλιά του Γεωργόπουλου. Κεφαλιά του Στεφανόπουλου τώρα. Προσπαθεί ο Αγγελόπουλος. Κερδίζει την μπάλα. Λοίδης Αγγελόπουλος. Και τώρα ο Κωνσταντινόπουλος. Φάουλ. Φάουλ λοιπόν για την Αχαϊκή. Και ενώ φτάσαμε στο 10ο λεπτό, αυτή τη στιγμή φίλες και φίλοι, χωρίς σκόρ οι δύο ομάδες, χωρίς ευκαιρίες, Αχαϊκή Χαλκίδα. Ακριβώς στο 10ο λεπτό είμαστε. Και έχει ένα φάουλ κερδίσει τώρα ο Βαλκάνος για την ομάδα της Χαλκίδας. Και πάλι η Χαλκίδα στο προσκήνιο, παλιά για τον Μπαλού. Να δούμε ευκαιρία τον Μπαλού. Μπαλού στη μεγάλη περιοχή κόπηκε όμως. Έξαλλο στον πάγκο Αντώνης Αυρονίτης, γιατί καθυστέρησε ο έγχρωμος παίκτης Χαλκίδας να σουτάρει. Θα μπορούσε να σουτάρει, καθυστέρησε και κόπηκε. Κόρνερ. Κόρνερ λοιπόν για τη Χαλκίδα στο 11 που κέρδισε ο Μπαλού. Παναλαμβάνω, η Χαλκίδα, μια πολύ καλή ομάδα από τότε που ανέβηκε ο Σαββολίνης, είναι τέταρτη στη βαθμολογία, έχει 38 βαθμούς και έχει κερδίσει τώρα ένα κόρνερ. Μπαίνουμε στο 12, το κόρνερ εκτελέστηκε. Κεφαλιά εδώ, δοκάρι, κεφαλιά του Μπαλού. Ο Μπαλού πρέπει να ήταν. Η μπάλα στο οριζόντιο, δοκάρι, ευκαιρία εδώ για την ομάδα της Χαλκίδας. Στην κεφαλιά του Μπαλού, η μπάλα στο δοκάρι. Δοκάρι λοιπόν η Χαλκίδα στην κεφαλιά του Μπαλού. Και οι φιλοξενούμενοι έχουν και πάλι την μπάλα. Μπαλού. Γεωργόπουλος. Πιέζεται στενά. Αλλάξέ το, του λέει ο Γαβριλόπουλος. Δίνει στον Λαμπρόπουλο. Λαμπρόπουλος. Η μπάλα πίσω. Λαμπρόπουλος. Κοστούλας. Πλάγιο για την Αχαϊκή. Η μπάλα απομακρύνεται. Ο Ντάζος εδώ προσπαθεί. Γεωργόπουλος. Ανάμεσα σε δύο. Γεωργόπουλος. Ωραία προσπάθεια. Γεωργόπουλος. Τρέχει και ο Στεφανόπουλος. Στεφανόπουλος. Μπάλα δεν βγήκε. Τώρα έγινε το λάθος. Δεν μπόρεσε ο πολίτης. Πλάγιο για την Αχαϊκή. Αγγελόπουλος. Να δούμε Αγγελόπουλος. Αγγελόπουλος εδώ. Η σέντρα του Αγγελόπουλου. Ντάζος. Ντάζος. Δεν μπορεί. Διώχνουν οι παίχτες της Χαλκίδας. Ο Ρίλντι. Ο Ντάζος, μπαλιά του Ντάζου εδώ, κεφαλιά του Ρουμπάτου στην αγκαλιά του τερματοφύλακα του Μάνι. Στο 14 είμαστε, με αυτό το δοκάρι στο 12 με την κεφαλιά του Μπαλού. Και ο Στεριανός Μπακομήτρος
Αχακή που έχει άλλα δύο παιχνίδια εντός έδρας με Παναργιακό. Και τελευταία αγωνιστική και το Ζευγολατιό. Το οποίο είναι τώρα στην τελευταία θέση με 20 βαθμούς και δίνει και αυτό πολύ κρίσιμο αγώνα αυτή τη στιγμή με το Φωστήρα. Στην Κωμόπολη της Κορινθίας. Πλάγιο λοιπόν στο 15 για τους φιλοξενούμενους του ομάδου κύριο Βρονή. Το πλάγιο εκτελέστηκε. Βαλκάνος. Ανέστης. Στεριανός. Λάθος. Κωνσταντινόπουλος. Κωνσταντινόπουλος. Μπαλιά δεν πέρασε όμως. Ο Στεριανός έκοψε. Ωραία προσπάθεια και φάουλ. Η Χαλκίδα επιμένει με τον Στεριανό. Πάντα 0-0, 15 λεπτά παιχνίδι στην Αχαγιά. Στεριανός. 25η αγωνιστική σήμερα, 6 μαζί με τη σημερινή για το φινάλε. Όπου το ενδιαφέρον όλο υπάρχει για την παραμονή. Καθώς στην υπόθεση ανόδου όλα έχουν ξεκαθαρίσει. Παναχαγή έχει 10 βαθμούς διαφορά από την Βάρδα που μπορεί να μεγαλώσει κιόλας σήμερα γιατί η Βάρδα έχει ρεπό. Παναχαγή παίζει στη γειτονική Μαλιάδα με τον Αστέρα, ο οποίος έχει σωθεί, θα λέγαμε. Έχει 10 βαθμούς διαφορά από το Ζευγολατιό. Η μπάλα στον Δρακόπουλο. Παρατηρητής αγώνα ο κύριος Κανταρέλος, να πούμε Δημήτρης από το Σύνδεσμο της Ιτωλοκαρνανίας. Είναι ο παρατηρητής του σημερινού αγώνα. Και θα συνεχίσει το παιχνίδι με ένα πλάγιο που έχει κερδίσει Αχαγή και θα το εκτελέσει ο Γιώργος Ντάζος τώρα. Ο κόσμος είναι περίπου 300 φιλαθλοί εδώ στο γήπεδο. Παρακολουθεί στο σημερινό παιχνίδι στην κάτω Αχαγιά. Ελέγχει ο Κωνσταντινόπουλος. Παλιά για τον Στεφανόπουλο δεν πέρασε. Και φεύγει η ομάδα της Χαλκίδας. Πολίτης. Ωραία παλιά του Πολίτη. Τελευταία στιγμή δεν πέρασε. Ο Ρίλντι έκοψε. Προοριζόταν για τον Βεζιρτζόγλου. Ο Ρίλντι πρόλαβε το πλάγιο. Η μπάλα ομακρύνεται. Προσπαθεί και ο Γιωργόπουλος. Μπάλα πάνω στον Καραμπά. Είμαστε στο 17. Πάντα 0-0 εδώ στην κάτω Αχαγιάς. Αυτό το πολύ κρίσιμο παιχνίδι για τους γηπεδούχους. Το οποίο έχουν 4 βαθμούς. Επαναλαμβάνω από την τελευταία θέση που οδηγεί στον υποβεβασμό. 24 έχει Αχαγή. Τελευταίο το Ζευγολατιό με 20. 21 έχει η Δόξα Μεγαλόπολης. Εδώ είναι όλο το ενδιαφέρον στη μάχη της σωτηρίας. Ένα φόλ λοιπόν για την Αχαϊκή. Τώρα στο 18 μπαίνουμε. Το φάουλ εκτελέστηκε. Θα βγει ο τερματοφύλακας με γροθιές. Και μια αιστεία με δεύτερη προσπάθεια μαζεύει την μπάλα όμως. Ο Δημήτρης ο Ντουμάνης, ο γκολκίπερ της Χαλκίδας. Πολίτης, η μπάλα πίσω στον Ντουμάνη. Ντουμάνης απομακρύνει. Κατευθείαν η μπάλα πλάγιο. Στεφανόπουλος το πλάγιο είναι για τη Χαλκίδα όμως. Το 19, πάντα 0-0 με το δοκάρι που έχει η Χαλκίδα, παραλαμβάνω με την κεφαλιά του Μπαλού οριζόντιο στο 12, να χάνει την ευκαιρία να γράψει το 0-1, το 0-0 παραμένει, ελέγχει ο Αγγελόπουλος, Αγγελόπουλος για την Αχαϊκή, Αγγελόπουλος. Αγγελόπουλος. Κοστούλας, μπαλά ομακρύνεται από τον αρχηγό της Χαλκίδας, ο Μπαλού στο έδαφος, φάουλ. Κερδίζει ο Μπαλού. Το φάουλ εκτελέστηκε γρήγορα για την ομάδα της Χαλκίδας. Θα γίνει βαθιά παλιά εδώ για τον Βεζιρτζόγλου δυνατή. Μαζεύω Δρακόπουλος. Δρακόπουλος με τα χέρια. Ρουμπάτος.
Κωνσταντινόπουλος πίσω στο Λαμπρόπουλο. Λαμπρόπουλος, Κοστούλας, Στεφανόπουλος, ο Ρουμπάτος, πες δελό διαιτητής. Έκοψε ο Ρουμπάτος, ο Λαμπρόπουλος πάει να προλάβει, να μην βγει μπαλακόρη, προλαβαίνει. Ο Σίφης, ο Ρίλντι γυρίζει το σώμα του για να μακρύνει την μπάλα σε ένα χώρο όμως όπου ο Ντελέκος ελέγχει. Το 1-2 Μπαλού, Βαλκάνος που έχει περάσει και από το Λουτράκι, επαναλαμβάνω παλιότερα. Ήρθε φέτος στη Χαλκίδα. Αγγελόπουλος, Κοστούλας. Η μπάλα πίσω από τον Θωμά στον Ντουμάνι. Ντουμάνις απομακρύνει. Ο Μπαλού με το Ρίλντι πήδηξαν. Φάουλ εδώ για την Αχαϊκή, έκανε ο Μπαλού. Συστάσεις του παρατηρητή αγώνα στον κύριο Αυλονίδη, του κυρίου Κανταρέλου, του κύριου Δημήτρη Κανταρέλου, παρατηρητή αγώνα. 20 λεπτά παιχνιδιού εδώ στην Κάτω Αχαγιά, 0-0 Αχαϊκή, Χαλκίδα, συνέχεια με τον Ρουμπάτο. Μπαλιά εδώ, Κοστούλας. Ελέγχει, πάει εκεί στο κόρνερ, Κοστούλας. Με Μπακομήτρο, κέρδισε ο Μπακομήτρος και τώρα κερδίζει ο Στεφανόπουλος. Να δούμε, Στεφανόπουλος θα βγάλει τη σέντρα που μακρύνει οι παίκτες της Χαλκίδας. Κωνσταντινόπουλος θα βγάλει τη σέντρα. Αγγελόπουλος. Η σέντρα του Αγγελόπουλου, η μπάλα παίρνει ύψος. Στεφανόπουλος προσπαθεί. Μπαλού εδώ. Πολίτης, Μπαλού. Κρατάει ωραία την μπάλα, Μπαλού, φάουλ. Φάουλ, έξυπνο φάουλ του Γεωργόπουλου και δεν έφυγε στην κόντρα η Χαλκίδα, πάνω στον Μπαλού. Μπαλού στο έδαφος. Διακοπή λοιπόν στο μάτς. Μπαλού εκτός. Και συνέχεια στο μάτς. Η μπάλα θα φτάσει στο Δρακόπουλο. Είμαστε στα μισά του πρώτου ημιχρόνου στο 23. Πάντα 0-0 εδώ στην Αχαγιά. Με μοναδική αξιόλογη φάση αυτή στο 12ο λεπτό κεφαλιά του Μπαλού στο ριζότο δοκάρι. Μπαλού ελέγχει. Ανοιχτό παιχνίδι μέχρι στιγμής. Θα δούμε τη συνέχεια. Ακεί όμως επαναλαμβάνω, θέλει οπωσδήποτε την νίκη σήμερα γιατί ακολουθούν δύσκολα παιχνίδια και λιγοστεύουν οι αγωνιστικές. Τσιτεριανός. Μπαλού. Στεφανόπουλος. Σωτηρόπουλος που επιστρέφει στην ενδεκάδα της Αχαϊκής. Είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού. Τώρα και να μην παίξει, τελικά αγωνίζεται σήμερα. Κοστούλας με Μπακομήτρο. Κοστούλας εκεί με Παναγιώτη Μπακομήτρο. Αγγελόπουλος θα βγάλει τη σέντρα. Στεφανόπουλος κρατάει την μπάλα, αλλά δεν μπορεί. Στεριανός πίσω, ψύχρεμα στον τερματοφύλακα Ντουμάνι, ο οποίος θα απομακρύνει. Λαμπρόπουλος. Ο Κοστούλας, ο Στεφανόπουλος τώρα. Στεφανόπουλος.
Στεφανόπουλος πέρασε μπάλα Μπακομίδρος και μαζεύει ο Ντουμάνης. Στο 24. Πάντα 0-0. Ρίλντι, βαθιά παλιά. Πες δε, λέει ο κύριος Αδαμόπουλος. Παλιά του Πολίτη, αλλαγή παιχνίδιου μάλλον. Μπακομίτρος. Χαλκιδέ επιμένει. Ευκαιρίες δεν υπάρχουν στο μάτς, επαναλαμβάνω, να εξαιρέσουμε αυτή του Μπαλού το δοκάρι. Στεριανός, η μπάλα πίσω στον Μπακομίτρο. Δεκατέσσερις βαθμοί χωρίς δύο ομάδες. Η Αχαϊκή έχει, επαναλαμβάνω, 24 και 38 Χαλκίδα. Χαλκίδα είναι στην τέταρτη θέση βαθμολογίας. Κεφαλιά του Στεφανόπουλου. Κεφαλιά προς τα πίσω Στεριανός. Μπακομίτρος. Κεφαλιά λάθος του Βαλκάνου. Αγγελόπουλος με Μπαλού. Φάουλ του Μπαλού στον Λεωνίδα Αγγελόπουλο. Κωνσταντινόπουλος. Ωραία, βγάζει για το Στεφανόπουλο από αριστερά. Στεφανόπουλος, για να δούμε. Στεφανόπουλος. Θα βγάζει σέντρα ο Στεφανόπουλος. Κόρνερ, παραχώρησε με το στήθος ο Θωμάς. Κόρα λοιπόν με τον Αγγελόπουλο. Ακούτε και τον κόσμο που ενθαρρύνει. Για να δούμε. Στο 27. Θα πάει να το εκτελέσει τώρα ο Κωνσταντινόπουλος στο κόρνερ. Σε ένα γερμό στην αιστεία του goalkeeper Ντουμάνη στο 27. Το κόρνερ εκτελέστηκε. Η παλιά όμως είναι λάθος. Ντουμάνης. Ρίλτη με το κεφάλι. Λαμπρόπουλος. Φάουλ του Μπαλού. Το φάουλ εκτελέστηκε. Πλάγιο, παραχώρησε ο Θωμάς. Στο 28 είμαστε. Πάντα 0-0. Θα ζω πίσω την μπάλα στο Δρακόπουλο. Γεωργόπουλος. Παλιά εδώ. Πλάγιο. Μπαλού. Η μπάλα θα καταλήξει out. Δεν μπόρεσε το κοντρόλ ο έγχρωμος επιθετικός.
Συνέχεια από τον Δρακόπουλο. Φάουλ εδώ. Βαθιά παλιά. Ευκαιρία εδώ, Αγγελόπουλος στο έδαφος. Ρουμπάτος. Τι έχουμε εδώ? Κίτρινη κάρτα για θέατρο. Θα δείξει κίτρινη κάρτα για θέατρο γιατί στον Αγγελόπουλο την πήγε να εκβιάσει πέναλτι. Θα δείξει κίτρινη κάρτα λοιπόν για θέατρο γιατί στον Αγγελόπουλο. Στο 30 ακριβώς. Ο τερματοφύλακας του Μάνης δίνει συνέχεια. Η μπάλα περνάει και θα καταλήξει από τον τερματοφύλακα στον άλλο, Δρακόπουλος. Λαμπρόπουλος. Στεφανόπουλος, πλάγιο. Προσπάθησε ο Ανέστης, παίζει τελό διαιτητής, Ανέστης και πάλι, Ανέστης. Πρώτος στην μπάλα ο Ρίλντι, Ανέστης με το κεφάλι, Γιωργόπουλος κατεβάζει. Κοστούλας, μάχες, η μπάλα πίσω, Στεριανός πιο πίσω ακόμα στο Ντουμάνι. Και ο γκολκίπερ της Χαλκίδας απομακρύνει, λάθος όμως. Το μονοκόμματο του Κοστούλα να ευχηδιάσει στο Ντουμάνι, μαζεύει ο γκολκίπερ της Χαλκίδας. Το βολέ. Μπάλα είναι κόρνερ τώρα. Στον πολίτη κόρνερ για την ομάδα της Χαλκίδας. Στο 32. Για να δούμε αυτό το στημένο για τους φιλοξενούμενους, ο 33 τώρα. Το κόρε στο πρώτο δοκάρι εκτελέστηκε. Θωμάς, η σέντρα, πέρασε η μπάλα εδώ, το σούτ πάνω από τα δοκάρια. Το σούτ εδώ, η μπάλα πάνω από τα δοκάρια του τερματοφύλακα. Από τον Ανέση το σούτ, η μπάλα πάνω την αιστεία του τερματοφύλακα Τσαχακής του Δρακόπουλου. Η φάση αυτή στο 33. Αχ, και δεν έχει απειλήσει ακόμα την αιστεία του Μάνι. Το 0-0 παραμένει, 12 λεπτά από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Οι φιλοξενούμενοι και πάλι ελέγχουν την μπάλα. Προσπάθησε ο Πολίτης. Γίνονται μάχες εκεί. Γεωργόπουλος, ωραία προσπάθεια. Γεωργόπουλος. Στεφανόπουλος. Φάουλ. Και κάποια νεύρα. Υπάρχουν κάποια νεύρα στο γήπεδο. Έχουμε λοιπόν αυτή την ένταση.
Για να δούμε τώρα αυτό το φόλο για την Αχαϊκή. Θα το εκτελέσει ο Λαμπρόπουλος. Στο 35 μπαίνουμε. Το φόλο με τον Λαμπρόπουλο. Για την Αχαγιώτικη ομάδα. Λαμπρόπουλος το εκτελεί. Μπαλαομακρύνεται όμως από τους παίχτες της Χαλκίδας. Τρέχει ο Βεζιρτζόγλου. Βεζιρτζόγλου κρατάει την μπάλα στη μεσαία γραμμή. Βεζιρτζόγλου. Και του κλέβει με φάουλ την μπάλα, λέει ο διαιτητής ο Κωνσταντινόπουλος. Εκτελέστηκε γρήγορα. Πολίτης. Γεωργόπουλος. Ωραία. Γεωργόπουλος. Έχουμε φράγμα. Εδώ ίσως κατηνάχαμε. Πλάγιο λέει. Όχι. Δίνει την μπάλα για τη Χαλκίδο διαιτητής τελικά. Παίκτης Αχαϊκής στο έδαφος. Έχουμε διακοπή. Και διαμαρτυρίες. Συνέχεια το παιχνίδι με πλάγιο. Κόντρες γίνονται, κεφαλιά του Μπακομήτρου. Φάουλ του Στεφανόπουλου. Το φάουλ εκτελέστηκε. Ρίλντι, Στεφανόπουλος. Γεωργόπουλος. Κόβουν οι παίχτες της Χαλκίδας. Βαλκάνος. Μπαλασκάει στο έδαφος και μαζεύει ο γκολκίπερ Δρακόπουλος. Απομένουν 7 λεπτά ακόμα για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Δώστε και το Αχαγιά. Πάντα 0-0 Αχαϊκή Χαλκίδα. Με τους φιλοξενούμενους να έχουν η κεφαλιά του μπαλού στο δοκάρι στο 12. Και μια ευκαιρία με τον Ανέστη, πάνω το δοκάρι και μπάλα στο 33. Λαμπρόπουλος. Μπαλού μαρκάρι, φάουλ. Το φάουλ εκτελέστηκε. Ο Ντάζος. Αγγελόπουλος. Μπαλού. Μπαλού. Δεν υπάρχει offside. Βεζιρτζόγλου. Για να δούμε. Βεζιρτζόγλου για τη Χαλκίδα. Έχει φύγει και ο Βαλκάνος. Βεζιρτζόγλου. Καθυστερεί και γίνεται το λάθος. Ο Ντάζος. Καθυστέρησε ο Βεζιρτζόγλου. Ρουμπάτος. Χαλκίδα επιμένει. Δείχνει στοιχεία μιας καλής ομάδας σίγουρα. Είναι και ψηλά στη βαθμολογία. Στεριανός. Λαμπρόπουλος για την Αχαϊκή. Η Αχαϊκή να πούμε ότι είχε κερδίσει τη Χαλκίδα στο κύπελο με 2-3 και είχε χάσει το πρωτάθλημα με 2-1. Είχε χάσει στο τέλος, το 90 θυμάμαι καλά, στη Χαλκίδα με 2-1 η Αχαϊκή. Και 2-3 στο κύπελο τον Οκτώβρη είχε προκριθεί. Ένα μακρινό σου τώρα. Δεν ανησυχεί ο Δρακόπουλος, η μπάλα out. Συνέχεια στο μάτς από τον θεματοφύλακα Στεφανόπουλος.
Σωτηρόπουλος. Απομακρύνουν οι παίκτες της Χαλκίδας. Βεζιρτζόγλου. Μπαλού. Ντελέκος. Θωμάς. Μπαλ άουτ. Απομένουν με το δικό μου χρονόμετρο 5 λεπτά για το τέλος. Πάντα 0-0 το τέλος του πρώτου ημιχρόνου και αχαγγέλ έχει με το Στεφανόπουλο από αριστερά. Στεφανόπουλος. Λαμπρόπουλος. Λαμπρόπουλος και πάλι. Πήγε να γίνει το λάθος εκεί, είδα τελικά ο Στεριανός απομάκρυνε. Κωνσταντινόπουλος με μπαλού. Κωνσταντινόπουλος με αυτοθυσία. Κερδίζουν οι παίκτες της Χαλκίδας και φάουλ εδώ. Ήταν φάουλ εδώ. Για τους φιλοξενούμενους. Ο γκολκίπερ ο Ντουμάνης. Τέσσερα λεπτά ακόμα. Δίνει συνέχεια. Βαλκάνος. Να δούμε θα αλλάξει κάτι σε αυτά τα τελευταία λεπτά του πρώτου μέρους που ήταν φτωχό σε φάσεις πάντως. Αχαγή με τον Αγγελό προσπαθεί. Θα βγάλει τη σέντρα ωραία. Ευκαιρία εδώ Γεωργόπουλος. Για να δούμε Γεωργόπουλος. Στρώνει Στεφανόπουλος. Σούτ η μπάλα κοντράρει και μαζεύει τον οδοφύλακας. Το σούτ του Στεφανόπουλου η μπάλα κοντράρει και μάζεψε ο Ντουμάνης. Η φάση αυτή για την Αχαϊκή στο 42. Ντουμάνης. Δίνει συνέχεια. Μπάλα θα φτάσει στο Δρακόπουλο. Βαθιά μπαλιά για τον Βεζετζόγλου, ο οποίος είναι offside όμως, έχει σηκώσει το σημάδι και το βοηθός. Μπαλού. Βαθιά μπαλιά Ρίλντι. Ο Ντάζος προσπάθησε, κερδίζουν με τον Τελέκο. Βαθιά μπαλιά Ντάζος με το κεφάλι. Αγγελόπουλος. Βαθιά μπαλιά του Αγγελόπουλου για τον Ρουμπάτο. Ρουμπάτος, για να δούμε, Ρουμπάτος. Καθυστερεί, Ρουμπάτος. Πίσω την μπάλα. Εδώ ύψωσε το πόδι του ο παίχτης Χαλκίδας ο Καραμπάς και έχουμε φάουλ. Στο 44.
Φάνηκε πως σε καλό σημείο. Λαμπρόπουλος πάνω στον Παλού που βγήκε έξυπνα. Το σούτ εδώ που γίνεται τον Τάζο που ακρίνει παίχτες της Χαλκίδας. Και η μπάλα φτάνει στον Στεφανόπουλο, ο οποίος θα βρει τον Κωνσταντινόπουλο. Δευτερόλεπτα πριν τη σφυρίξη για τελευταία φορά ο Γιώργος Αδαμόπουλος στο πρώτο μέρος. Στη μεσαία γραμμή ο Σωτηρόπουλος. Ντάζος. Είχε ανέβει άχα για τα τελευταία λεπτά. Ντάζος βαθιά παλιά για να βρει τον Ρουμπάτο. Με Μπακομήτρο. Δεν έχουμε κάτι εδώ, η μπάλα out. Συμπληρώθηκαν τα 45 του πρώτου μέρους αυτή τη στιγμή. Ό,τι βλέπετε από εδώ και πέρα είναι καθυστερήσεις. Χωρίς σκόρ δύο ομάδες. Και χωρίς τις μεγάλες ευκαιρίες. Είχαμε το δοκάρι της Χαλκίδας στο 12 με τον Μπαλού. Την ευκαιρία στο 33 με τον Ανέστη. Και ένα σούτ του Στεφανόπουλου. Μπάλα κόντραρε από την Αχαϊκή και μάζεψε ο Ντουμάνης. Δεν είχαμε κάτι άλλο στο πρώτο μέρος. Και πράγματι. Έχουμε τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου από τον κύριο Αδαμόπουλο, το ζακινθινό ρέφερι. 0-0 Αχαϊκή Χαλκίδα εδώ στην κάτω Αχαϊκή. Θα τα πούμε σε λίγο την περιγραφή του δευτέρου ημιχρόνου.